Τον εκλέγει ένα δήμαρχο Ορεστιάδας αμέσως τώρα, τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο. Τον έχουμε σε σύνδεση μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Δημαρχέ. Καλησπέρα, κύριε Σταυρίδη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Είδαμε τη βραδιά των εκλογών τη νίκη σας, των επαναληπτικών εκλογών και τις πρώτες δηλώσεις που κάνατε. Τώρα που ηρέμησε η κατάσταση και πια έχετε όλα τα δεδομένα, θέλω ένα πρώτο σχόλιο να κάνετε για την εκλογή σας το βράδυ της Κυριακής. Τι να πω. Να πω ότι ήταν μια τεράστια νίκη, η αλήθεια είναι αυτή. Οι πολίτες, οι δημότες της Ορεστιάδας μας δώσανε μια τεράστια νίκη, μια μεγάλη διαφορά από, από την απερχόμενη δημοτική αρχή, το οποίο όμως βέβαια δημιουργεί και μια τεράστια ευθύνη. Αυτό είχα πει και στην πρώτη μου δήλωση και αυτό είναι που αισθάνομαι ακόμα περισσότερο σήμερα. Είναι μια τεράστια ευθύνη για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των δημοτών, για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη, η οποία, όπως έχω ξαναπεί, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Δεν μπορούμε να χάσουμε μία ακόμα ευκαιρία. Πρέπει να ρηχτούμε στη δουλειά και να τα φέρουμε όλα εις πέρας, να τα φέρουμε στον βαθμό εκείνο που πρέπει να τα φέρουμε για να ξεπεράσουμε το τέλμα στο οποίο βρισκόμαστε. Η πόλη της Νέας Ορεστιάδας βρίσκεται σε ένα τέλμα και η ευθύνη τώρα για να φύγουμε από αυτό βαραίνει μας. Πείτε μου κάτι τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, τι συνετέλεσε κατά την άποψή σας και οι πολίτες σας έδωσαν αυτή τη διαφορά, ποια σημεία του προγράμματος ή ποιες τοποθετήσεις ήταν αυτές που έκαναν τη διαφορά της δικής σας παράταξης έναντι του κυρίου Μαυρίδη και έφεραν αυτό το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε. Σας κάνω κάποιες διακοπές, ελπίζω να με βλέπετε καλά. Σας βλέπουμε και σας ακούμε μια χαρά. Ωραία. Εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα πολύ δομημένο. Το όραμά μας είναι ένα όραμα για μια νέα πόλη πλέον, ξανά νέα, μια Ορεστιάδα νέα ξανά. Αλλά ένα όραμα το οποίο είναι υλοποιήσιμο. Δεν είναι φαραωνικό, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε διάφορα όταν είσαι στην αντιπολίτευση, όταν προσπαθείς να εκλεγείς, μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Σε εμάς όλα αυτά που είπαμε ήταν πράγματα μετρημένα, υλοποιήσιμα και νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο που εκτίμησαν οι δημότες μας. Το δεύτερο στοιχείο που εκτίμησαν ήταν ότι έχουμε μία ομάδα η οποία αποτελείται από ανθρώπους που έχουν δώσει διαπιστευτήρια σε αυτή την πόλη και στην επαγγελματική του ζωή και στην κοινωνική του ζωή και νομίζω ότι οι δημότες αντιλήφθηκαν ότι αυτή η ομάδα είναι κατάλληλη στο να αναλάβει τα ηνία της πόλης, να αναλάβει αυτό το δύσκολο ρόλο που η αλήθεια είναι μας έχει ανατεθεί, στο να την πάμε να σταματήσουμε την κατηφόρα της και να πάμε ξανά σε μια αναπτυξιακή της πορεία. Αυτή η αναπτυξιακή πορεία θα περάσει από δύσκολες αποφάσεις. Πώς δηλαδή θα μπορέσουν να λυθούν προβλήματα τα οποία έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην Ορεστιάδα και ένα από αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες με τη φυγή των νέων, με την διαρροή των χρημάτων προς τις γειτονικές χώρες. Για όλα αυτά, τι σκοπεύετε να κάνετε τώρα πια που έχετε εκλεγεί? Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και διαχρονικό είναι αλήθεια. Εγώ έχω προτείνει ότι είναι κάτι που είναι πέρα από την αποφασιστική δυνατότητα ενός Δήμου, βέβαια, αυτό που ζητάμε. Αλλά έχω προτείνει ότι πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση και μια διεκδίκηση για ειδικές πολιτικές για τον Βόρειο Εύρο. Ο Βόρειος Εύρος είναι μια περιοχή η οποία είναι μειονεκτική. Το λέγαμε και σε μια προηγούμενη συνέντευξη που λέγαμε μαζί, που συζητούσαμε. Είναι μια περιοχή η οποία είναι εξόχως μειονεκτική. Είναι μια περιοχή η οποία έχει έντονο πρόβλημα διασυνοριακότητας και είναι μια περιοχή που η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όταν υπάρχει έντονο πρόβλημα διασυνοριακότητας, σου δίνει το περιθώριο να ζητήσει ειδικές πολιτικές. Αυτές τις ειδικές πολιτικές, με εμπεριστατωμένα όμως επιχειρήματα και όχι με κραυγές, θα πρέπει να πάμε να τα διεκδικήσουμε αύριο κιόλας από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα και αυτά είναι τα πράγματα που θα φέρουν. Θα μειώσουν τέλος πάντων την εκροή συναλλάγματος προς τις όμορες χώρες. Και ένα δεύτερο μέρος που είναι στην αποφασιστική μας ικανότητα και στη δυνατότητα είναι το να προσπαθήσουμε την διασυνοριακότητα πέρα από πρόβλημα να την κάνουμε και μια ευκαιρία, ίσως φέρνοντας επισκέπτες από εκεί. Οπότε να ισορροπήσουμε λίγο αυτό το ισοζύγιο, το οποίο είναι πλήρως αρνητικό για εμάς τα τελευταία χρόνια. Πώς θα είναι η συνεργασία σας και με τον νέο Περιφερειάρχη, τον Χριστόδουλο Τοψίδη? Έχετε κάνει κάποια επαφή?
Έχουμε ήδη μιλήσει για να ανταλλάξουμε συγχαρητήρια, γιατί και οι δύο είμαστε καινούργοι στα καθήκοντά μας, αλλά και οι δύο έχουμε εμπειρία επαγγελματική μεγάλη και, νομίζω, και γνωριζόμαστε και από χρόνια, είμαστε από την ίδια πόλη άλλωστε. Νομίζω ότι θα έχουμε μία άψογη συνεργασία και για την ανάπτυξη της περιοχής μας και γενικότερα για την περιφέρειά μας, η οποία όλη η περιφέρεια έχει πλήθος προβλημάτων. Γιατί πολλά από αυτά που μου είπατε της διασυνοριακότητας μπορείτε να τα παλέψετε μαζί με την περιφέρεια για να λυθούν την επόμενη μέρα. Συμφωνώ. Πρέπει να γίνει, πρέπει να πάμε χέρι-χέρι, ούτως ή άλλως. Εγώ εξ αρχής έχω πει ότι δεν μπορείς να διεκδικήσεις, να κερδίσεις πράγματα χωρίς συνεργασίες. Συνεργασίες σε κάθε επίπεδο. Συνεργασίες σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο περιφέρειας, με όμορους δήμους ή με δήμους του νομού, με την κυβέρνηση. Όλοι πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας, όλοι πρέπει να συνεργαστούμε. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και είναι μεγάλα όλα και θα πρέπει να, όλοι μαζί να συνεργαστούμε αγαστά και θα το κάνουμε, είμαστε αποφασισμένοι για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο που έχουμε βάλει. Τώρα η κλασική ερώτηση της ημέρας είναι, έχετε 17 δημοτικούς συμβούλους, 17 έδρες στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Η ομάδα έχει αρχίσει να στείνεται της πρώτης διετίας. Πώς δηλαδή θα διοικήσετε το Δήμο? Ναι, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, είναι αλήθεια αυτό. Το ευτύχημα είναι ότι έχω 17 ανθρώπους που είναι όλοι πάρα πολύ αξιόλογοι. Οπότε η δυσκολία μου είναι σε ποιον θα βάλω σε ποια θέση και όχι αν υπάρχουν ικανοί άνθρωποι για να διοικήσουν. Ποιες είναι οι πρώτες αλλαγές που θα δούμε στην Ορεστιάδα, κύριε Παπαδόπουλε? Τι εννοείται? Εννοείται στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητα των πολιτών. Δηλαδή, τι θα αλλάξει? Τι θα είναι διαφορετικό από την 1η του Γενάρη, τις πρώτες 100 μέρες, αν θέλετε? Λοιπόν, οι πρώτες 100 μέρες είναι όντως ένα σημαντικό ορόσημο στη θητεία μας και το έχουμε ήδη πει. Θα αφορά καθημερινότητα. Δεν μπορούμε να κάνουμε σπουδαία έργα στις πρώτες 100 μέρες, αλλά θα αλλάξει η εικόνα της πόλης, θα αλλάξει, είπαμε, στον πρώτο χρόνο θα αλλάξει η ψυχολογία. Στις πρώτες 100 μέρες θα δώσουμε το στίγμα μας για το πώς θα εξελιχθεί η θητεία μας. Και θα αφορά κυρίως την καθημερινότητα. Θα αφορά την αισθητική, θα αφορά το νοικοκύρεμα, θα αφορά το πράσινο, θα αφορά το φωτισμό. Σας άκουγα πολύ έντονα και στις κουβέντες που κάναμε οι δυο μας και στις εκπομπές να μιλάτε και για τους οικισμούς στην Ορεστιάδα. Θα παραμείνει το βλέμμα στραμμένο εκεί? Κοιτάξτε, το θεωρώ ότι είναι απαραίτητο δεδομένο αυτό. Είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση να στρέψουμε το βλέμμα μας ξανά στους πρώην δήμους, στους οικισμούς. Γιατί αυτή είναι η ενδοχώρα της Ορεστιάδας, του Δήμου Ορεστιάδας, του κέντρου της Ορεστιάδας. Αν η ενδοχώρα παρατηθεί στην τύχη της, είναι δεδομένο ότι και το κέντρο της Ορεστιάδας κάποια στιγμή θα σβήσει. Είναι ένας κλασικός υδροκεφαλισμός σε μικρή κλίμακα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε την αποκέντρωση που απαιτείται για να κρατήσουμε δυνάμεις στα άκρα ώστε να μπορέσει να κρατηθεί και το κέντρο. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, ένα τελευταίο ερώτημα. Θέλω να μου πείτε εάν πιστεύετε ότι θα υπάρξει αγαστή συνεργασία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι η προηγούμενη περίπτωση με την απλή αναλογική όπου τα πράγματα είχαν έτσι δυσκολίες. Έχετε την αυτοδυναμία, έχετε 17 έδρες εσείς, 8 ο κύριος Μαυρίδης, 2-1-1. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα υπάρξει επικοινωνία και με τις άλλες παρατάξεις, έτσι ώστε μεγάλα ζητήματα που αφορούν την περιοχή να περάσουν και γιατί όχι με ομοφωνία σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε πολύ λίγοι σε αυτή την πόλη. Τα τελευταία χρόνια είμαστε ακόμα πιο λίγοι, κατά 6.000 ανθρώπους, 6.000 ψυχές. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ λίγοι για να τρογόμαστε και όχι για να συνεργαζόμαστε. Ναι. Το έχω θέσει σαν στόχο μου αυτό, ότι θα πρέπει να έχω μια συνεργασία με όλες τις παρατάξεις. Θα τίνω μια χείρα συνεργασίας λοιπόν. Θα εισακούω τις απόψεις, θα συζητάμε μεγάλα θέματα και θα διαφωνούμε προφανώς, γιατί και η διαφωνία είναι επικοδομητική σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά σίγουρα θα θέλω να ακούγονται όλες οι απόψεις και σίγουρα θέλω τη συνεργασία όλων. Δεν θέλω, επειδή θα έχω την πλειοψηφία, δεν θέλω να το πέσω μονάρχης μέσα στο Δήμο. Ναι. Θέλω τη συνεργασία όλων. Είναι βασική προϋπόθεση για να πετύχουμε. Τώρα μου δώσετε μια πάσα. Μου είπατε ότι μείναμε λιγότεροι τα τελευταία χρόνια στην Ορεστιάδα. Σήμερα καθηγητής δημογραφίας έλεγε πως αν δεν κάνουμε κάτι το 2050 οι Έλληνες θα είμαστε 9 εκατομμύρια, θα γίνουμε ακόμη λιγότεροι.
μπορείτε, πιστεύετε, μπορεί ο πρώτος βαθμός της αυτοδιοίκησης να κάνει κάτι έτσι ώστε να φρενάρει αυτή την υπόθεση και να δούμε ίσως και μια δημογραφική ανάπτυξη του Βορείου Εύρου? Αυτός είναι ένας βασικός μας στόχος επίσης, η δημογραφική ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι ότι τα εργαλεία που έχει ένας Δήμος, μια δημοτική αρχή, δεν είναι πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι, αλλά συγκεκριμένα εργαλεία μπορούν να στοχεύσουν και σε αυτό. Όπως είναι βοήθεια στα νέα ζευγάρια, με η μείωση δημοτικών τελών ίσως ή με κάποια άλλη υποστήριξη όταν θα ξεκινήσουμε τις ενεργειακές κοινότητες στο κόστος του ενεργειακού τους. Με κάθε τρόπο λοιπόν θα πρέπει όσο περνάει από το χέρι μας να βοηθήσουμε και εμείς στην υποστήριξη των νέων ζευγαριών. Είναι μικρά τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Το δεύτερο, το κυρίως κομμάτι είναι στην κυβέρνηση και είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει όλοι μαζί να το διεκδικήσουμε από αυτή. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σταυρίδη. Θα είμαστε επικοινωνία συχνά. Καλή δύναμη και σιδερένια στη θέση.